Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα των Paris Press είναι πίσω στο ραντεβού του λίγα λεπτά μετά τις λεπτά. Μην τρως τα λεπτά. Μην τα τρως. Τα τρώνε διαφημίσεις, τα τρως και εσύ, Αντώνη. Λίγα λεπτά μετά τις 2 και μέχρι τις 3 μαζί σας με όλα όσα συνέβησαν χθες στους δύο ημιτελικούς. Κυρίως σε τακτικό επίπεδο να τους δούμε λίγο. Αλλά έχουμε κοντά μας, εκτός από τον Γιώργο Παναγιωτίδη και τον Αχιλλέα Παναγιωτίδη, γιατί φαντάζομαι ότι έχει 5 λεπτά να μας μιλήθει, να μας μιλήθει. Τι γίνεται σήμερα? Πρόσεξε τώρα, εγώ θέλω να πω για τον Καθόρλα σήμερα. Και το θήτο το, και το, το βάλα από πριν. Μαζί σου. Για να μιλήσεις για αυτόν τον Σάντι Καθόρλα, έχουμε και 5 λεπτά και 10 λεπτά για αυτόν τον Σωτήρα της Βιγιαρεάλ. Αυτό τον τύπο ο οποίος αποδεικνύει πως αν επιμείνεις, αν το πιστέψεις, μπορείς να κάνεις μια επιστροφή για την οποία όλοι για ένα λεπτό θα σηκωθούν και να σε χειροκροτήσουν. Πέρασε δύσκολα, είναι η αλήθεια. Είχε τραυματισμούς, είχε δύσκολες καταστάσεις στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά όπως είπες, άμα επιμείνεις, το αποτέλεσμα έρχεται και φάνηκε και στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Να κάνω μια παρένθεση, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εξέλιξη. Ο πρώτος ημιτελικός από τους δύο για το πρωτάθλημα της K15, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο 6ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός ήδη προηγείται με 0-1. Χάσαμε τον γκολ. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, πρέπει να μπήκε στο 3ο λεπτό. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί στις 6. Τη στιγμή που το παρακολουθούμε σε μία από τις τηλεοράσεις εδώ στο στούντιο, θα σας μεταφέρουμε την εξέλιξή του. Ξεκινάμε λοιπόν με το βίντεο ανάλυση του παιχνιδιού του Καθόρλα στην αναμέτρηση της Villarreal με την Μπαρτσελόνα στις 2 του Απρίλη, όταν και η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 0-2 στο 17 και η Villarreal της προσπάθειας αποφυγής του επιβιβασμού. Έτσι. Και τον προημιτελικό του Europa League όμως, ταυτόχρονα. Γιατί, είναι στους προημιτελικούς. Ναι. Κοντρά στη Βαλένθια θα παίξει, την άλλη εβδομάδα. Ανέρεση, ναι. Απέκλεισε τη Zenit με το 1-3 μέσα στη Ρωσία. Εύκολα. Τι φλασιά έφαγα. Και έχει ισπανικό εμφύλιο. Εντάξει, η Βαλένθια χθες βέβαια την πάτησε τη Ρεάλ. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν το παιχνίδι καθόλου, Αντώνη, δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Λογικά θα βλέπει τα εγγένεια. Λίγο σεβασμό. Η Ρεάλ η τύφη. Δεν την πάτησε. Δεν την πάτησε. Την ταλαιπωρεί. Ήταν για 3-0, όχι για 2-1 πάντως. Εντάξει. Υπερβολή. Για 4-0 ήταν, αλλά θα μπορούσε. Μια παρέα είμαστε. Ρε Γιώργο, άμα κάναμε καρφόν έτσι φίλοι, όπως δηλαδή, άλλοι πάντως, θα πούνε. Πάντως, όχι. Για να σε πάω στα καλύτερα, οφείλω να παραδεχτώ, γήπεδο τότε να μετάξει στο Λίδι. Εκεί νομίζω ήρθε τότε να μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Άμα και μένα δισεκατομμύριο δεν κάνει στο Λίδι. Σωστό κι αυτό. Βάψου μπλε και πες πάτησαν χορτάρι στο καινούργιο. Ναι, παίξαν πρώτο παιχνίδι. Νικηφόρο το ξεκίνημα. Είδα και τη Ρεάλ το καινούργιο το γήπεδο που γίνεται. Το βγάλανε και σε ένα βίντεο. Θα ξεκινήσει η ενεργασία στο τέλο τη σεζόν. Το πώ θα γίνει και τι θα γίνει. Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Και τελειώνουν όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο βίντεο τη ανάλυση του παιχνιδιού του Σάντι Καθόρλα, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο Facebook του repress.gr. Να δείτε όλα αυτά τα οποία κατέγραψε και ο. Μπράβο μου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σήμερα έχω τερματίσει, νομίζω. Πόσο πάω το φαγητό, 5ο λεπτό. Το έχεις τερματίσει το 5. Ναι. Ξεκινήσαμε ζεστή. Τώρα, πώς βγήκε το Αχιλλέας Παναγιωτίδης, τελώς από το μυαλό μου και λέω είναι στα αριστερά μου ο και έρχεται η παύση. Πάρα πολύ. Σκάλωμα. Δεν έχει φάει κουλούρι. Ο Παναγιωτίδης και το είναι μαζί μας ο Παναγιωτίδης. Γιατί κύριε Ζουνιάν τελειώσαν τα κουλούρια από κυρία Ζουνιάν, τα κουλούρια αυτά είναι που σκαλώνεις, να ξέρεις. Λες, δεν έφερα κουλούρι πάλι. Ναι, την Πέμπτη πάντα θέλω λίγο τζουκμπόξι με την Πέμπτη. Δύο στα δύο. Δεν κουλούρι. Λοιπόν, πάμε στον Σάντι Καθόρλα, ο οποίο έκανε ένα παιχνίδι και το θέμα συζήτηση ήταν από τα στατιστικά που είδα του Καθόρλα με τι συνολικέ του πάσε, τι κάθετε πάσε του. Γενικότερα το παιχνίδι του το συζητήσαμε και γι' αυτό προέκυψε αυτό το βίντεο ανάλυση, Αχιλλέα. Θα συμφωνήσω μαζί σου όσο νομίζω είχε αναφέρει για τις πάσες που είχε 44 στις 49, είχε κάνει 5 λάθος πάσες όλο το παιχνίδι και από αυτές οι μισές και παραπάνω μπορεί να μην ήταν έτσι απλές πάσες που λέμε δίπλα ή προς τα πίσω ή να ήταν πάσες οι οποίες προκαλούν. Δηλαδή να είναι από το κέντρο, να είναι
το κέντρο και μετά οι πάσεις να είναι κάθετες. Να θέλει να δημιουργήσει παιχνίδι, να αλλάξει το ρυθμό. Νομίζω είναι ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Το έχουν κάνει και άλλοι βέβαια, okay, όπως ο Τσάβη, έχουμε ξαναπεί κτλ. Αλλά είναι αυτός ο οποίος καθόρισε το ρυθμό του παιχνιδιού του Villarreal. Και άλλο να το κάνει ο Τσάβη που παίζει στην Μπαρσελόνα, και άλλο να το κάνει απέναντι στην Μπαρσελόνα παίζοντας στην Villarreal. Ναι. Είναι μια τεράστια διαφορά την οποία κάνει ο Καθόρλακης στο κέντρο της Villarreal. Θέλει να δώσει ρυθμό, δίνει. Θέλει να ρίξει το ρυθμό, το δίνει. Θέλει να πάει απλά, πηγαίνει. Στηρίζει. Έδωσε και τις δύο assist, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι χαρακτηριστικές οι φάσεις που έχει περιγράψει στο βίντεο με τον τρόπο με τον οποίο δίνει την μπάλα και πηγαίνει σε χώρο στον οποίο έχει δει ότι είναι ελεύθερος για να την ξαναπάρει. Αν ο συμπαίκτης του νιώσει ότι εγκλωβίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεται την μπάλα και έχοντας δει τον κενό χώρο μπροστά του πριν πάρει την μπάλα, βάζει με τέτοιο τρόπο το σώμα του, ώστε να δώσει με τη μία την πάσα. Η διαγώνια παλιά στον γκολ με το οποίο στο η Villarreal μειώνει. Ναι, σε ένα-δύο. Είναι τώρα χαρακτηριστικά τα οποία τα βρίσκει σε κεντρικούς υψηλού επίπεδου. Κεντρικούς υψηλού επίπεδου. Το να δίνεις, να φεύγεις κατευθείαν στον κενό το χώρο, έτσι ώστε άμα δυσκολευτεί ο συμπαίκτης σου να είσαι εσύ εκεί, να στη δώσει, να ξαναδώσεις, να ξαναφύγεις. Θέλει να είσαι ενεργητικός. Δεν γίνεται. Θέλει να έχεις κίνηση. Άμα δεν έχεις κίνηση. Κατά πρώτο. Αυτό δεν το έχεις στα πόδια, το έχεις στο μυαλό. Ναι, εννοείται. Όλα από εκεί. Απλά πρέπει να ακολουθούν και τα πόδια. Γιατί στο μυαλό μπορεί να το έχουμε και εμείς, Αντωνή, να το κάνουμε. Στο αλλά... PlayStation δηλαδή. Ναι, στο PlayStation μπορεί να το εφαρμόζουμε άψογα. Τώρα θα μου πεις ο Μέση περπατάει, αλλά. Δεν κινείται. Τον βλέπουμε περπατάει. Αλλά όταν πάρει την μπάλα. Δεν είναι. Περπατάει. Ναι. Και, δηλαδή... και ο Πύρλο περπατούσε. Και ο Τσάβη πολλές φορές περπατούσε. Αλλά. Όταν ξέρεις να την κάνεις την μπάλα. Αλλά. Και όταν ξέρεις πού να κινηθείς στο χώρο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και από εκεί και μετά τι θα κάνεις αφού πάρεις την μπάλα. Μετά μπαίνουν άλλα στοιχεία. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος βοήθησε την ομάδα του να βάλει 4 γκολ μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού απέναντι στην Μπαρσελόνα. Κάτι που. Εντάξει. Μπορεί θεωρητικό να είναι αυτό πολύ, ότι έχει καταγραφεί μια φορά πριν από 40-50 χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τις συνθήκες. Είναι στη Villarreal, η οποία κάνει πορεία προσπάθειας παραμονής στην κατηγορία. Ναι, έχει καλές μονάδες, οι οποίες όμως στο Ισπανικό Πρωτάθλημα δεν έχουν αποδώσει. Mm-hmm. Δεν έχει βρει ρυθμό. Στην Ευρώπη το έχει καταφέρει, έχει φτάσει στους 8. Το έχουμε ξαναπεί, άλλο το πρωτάθλημα, άλλο η Ευρώπη. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και πλέον παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Πηγαίνει να παίξει παιχνίδι με ομάδα η οποία είναι στο ίδιο επίπεδο βαθμολογικό. Προηγείται 0-2 και χάνει 3-2 από τη Θέλτα. Σωστά. Δύο μέρες πριν. Σωστά. Τρεις μέρες πριν. Σωστά. Όχι. Σημαντικό και αυτό, πολύ σημαντικό. Από τι προερχόταν η Villarreal πριν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Και μπαίνει σε ένα μάτσο το οποίο στο μυαλό τη, κακά τα ψέματα, είναι από αυτά που λες. Βλέπεις το πρόγραμμα και λες πόσα αγώνες έχουμε, 8. Πόσο θέλω 13 με 15. Μπαρτσελόνα εντός. Δεν το βάζεις ως τρίποντο. Ναι. Δηλαδή και ο βαθμός και που πήρε ήταν κέρδος. Και χάνεις 0-2 στο 18. Χάνεις 0-2 στο 18. Δηλαδή λες... Πάμε για το επόμενο να ψάξουμε τον τρίποντο. Ναι. Ναι. Και έρχεται εκεί ο κοντός, ο άλλος κοντός. Ναι. Και ανεβάζει την ομάδα. Καθόλου. Γιατί είναι παίκτη που δεν είναι για αυτό το επίπεδο καθόλου. Έτσι. Είναι παίκτη που αν δεν είχε τραυματισμού, ίσω να το βλέπαμε ακόμη και τώρα σε αυτή την ηλικία στο τόπο επίπεδο. Συμφωνώ. Yeah. Συμφωνώ. Δείτε το βίντεο, περιμένω από το σχολιά σα. Είναι βίντεο στο οποίο ο Αχιλλέας έχει προσπαθήσει να βάλει ενδεικτικές στιγμές του καθόλου. Ότι αυτό που λέμε μερικές φορές, τι έκανε αυτό, έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα και ήταν όλα διαφορετικά. Όλα σωστά. Όλα σε πρώτο χρόνο εκτέλεση, όλα σε πρώτο χρόνο σκέψη. Γι' αυτό βέβαια και τα γκολ έτσι, δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κάτι. Παρόλο την πίεση των παικτών στην Μπαρτσελόνα. Στο κέντρο. Ναι, και απέναντι σε μια αντιπόλη, η οποία κάποια στιγμή ναι, έγινε το 1-2, έγινε το 2-2, μετά την ψηλιάστηκαν λίγο. Mm-hmm. Δεν ήταν άνετοι, είμαστε εντάξει. Βέβαια και η Μπαρτσελόνα με αυτό το αμυντικό δίδυμο λίγο. Ναι, ζορίστηκε. Γιατί και η Μπαρτσελόνα έχει τι απαιτήσει ότι το αμυντικό σου δίδυμο, όταν πα να παίξει κεντρικό αμυντικό στην Μπαρτσελόνα, ξέρει ότι το 70% του χρόνου σου. Στο 70% των αγώνων στο Ισπανικό Πρωτάθλημα θα τον περάσεις στα 15-20 μέτρα από τη μεσαία γραμμή
με το μυαλό σου να βγάλεις κάποια πάσα ή να βοηθήσεις την κυκλοφορία της μπάλας όταν ο αντίπαλος σε έχει κλείσει με 2-3 γραμμές και πρέπει να πας γρήγορα στα άκρα να απλώσεις το παιχνίδι σου, και ότι αν χρειαστεί θα πρέπει τα 0-55, τα 0-40 να σου πω, από τη, γραμμή, τη μεσαία γραμμή μέχρι την μεγάλη περιοχή, να τα κάνεις χθες. Παρόλο το ύψος σου. Αυτό είναι το δικό σου θέμα. Εμείς κρίναμε ότι μπορείς. Και πέρα από αυτό, να έχεις και τις αμυντικές ικανότητες και την τακτική νοοτροπία να ανταπεξέλθεις. Όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνοντας το κεφάλαιο Καθόρλα, θα περάσουμε στους δύο χθεσινούς ημιτελικούς. Και θα ξεκινήσω από αυτόν της ΑΕΚ. Έστω και αν ήταν. Το είδε κανείς το μάτς. Ναι, το είδαμε. Ήταν ένα τυπικό δείγμα γραφής της ΑΕΚ του τελευταίου χρονικού διαστήματος και της Λαμίας του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η Λαμία κατάφερε να κλείσει χώρους, κατάφερε να έχει απαντήσεις και στον αέρα, εκεί που ο αντίπαλος είναι ένας εξαιρετικός κέφαλος φυσιστής, ο οποίος κάποια στιγμή βέβαια κατάφερε να σκοράρει, με την ΑΕΚ να έχει λιγότερες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ταυτόχρονα αυτές να είναι καλύτερες. Ναι, συμφωνώ. Να είναι πιο ποιοτική. Κλασικές ευκαιρίες όταν δημιουργεί το δεύτερο. Ενώ στο πρώτο είχε μεν υπεροχή περισσότερο, αλλά. Ακριβώς. Δεν απείλησε ιδιαίτερα. Οπότε ένα παίκτη που αν κάνει καλό πάτημα. Αντίο ζωή. Για τον αμυντικό και τον τερματοφύλακα. Σκόραραν. Όπου Πόνσε και ο Κρίστιτς. Νομίζω εντάξει, φέρει ευθύνη ο Αντέτζο και στα δύο γκολ. Τον χάνει. Του σκόρερ χάνει. Ναι, ο Πόνσε, ο οποίο βάζει μια κεφαλιά με τη χαρακτηριστική κίνηση του σώματος. Όσοι δεν είδατε την κεφαλιά του Πόνσε στο ΑΕΚ Λαμία, απλά θυμηθείτε, γιατί θα την έχετε δει σίγουρα, την κεφαλιά του Πόνσε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Παρόμοιος ο τρόπος με τον οποίο έχει κάνει το πάτημα, έχει σηκωθεί και έχει βάλει με τέτοιο τρόπο στο κορμί του, ώστε εντός εικόν να σουτάρει με το κεφάλι. Να την πάει εκεί που θέλει ακριβώς. Εκεί. Είναι το δυνατό του σημείο. Και νομίζω στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου, αρχίζουν λίγο να το συγκρίνουν και με τον Αραούχο τον Πόντσε, μια και εντάξει, ήδη έχουμε φτάσει στο φινάλι τη σεζόν. Σε νούμερα μπορεί, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, διαφορετικό στυλ, αλλά στο αν έδινε περισσότερα στην ομάδα ο ένας ή ο άλλος, το θέλω να πω. Έχω την εντύπωση ότι στην ΑΕΚ, εάν γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι το αν άξιζε. Στην ΑΕΚ λένε ότι εντάξει, κρίναμε ότι δεν άξιζε να δώσουμε τα λεφτά για τον Αραούχο και καταλάβαμε ότι δεν θα τον δώσουν. Εδώ αξίζει να κάνουμε κάποια προσπάθεια. Να δούμε. Ναι. Μεγαλύτερα τα ποσά για τον Πόνσε, ο οποίος είναι ένα διαφορετικό πακέτο ποδοσφαιριστή και λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει φτάσει στην ΑΕΚ, ο Αραούχο έκανε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της καριέρας του. Ο Πόνσε είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά ψάχνει να βρει χρόνο συμμετοχής από την ομάδα στην οποία ανήκει, που προσπαθεί να δει αν μπορεί να τον αξιοποιήσει. Άρα, έχω και διάρκεια πέρσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, καθόλου τη χρονιά είχε λίγο διάρκεια. Δεν είχε. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Πόνσε που μια τον χάνεις, μια τον βρίσκεις. Αυτό είναι το μεγάλο σύν του Αραούχο. Ο οποίος βέβαια υπάρχει και το άλλο δεδομένο, όσο μπορεί να παίξει ρόλο. Ο ένας έπαιξε μια ομάδα που πήγε από την αρχή μέχρι το τέλος τον ίδιο προπονητή και τον είχε και στον πρώτο του μισό. Και μιλάμε και για έναν παίκτη ο οποίος έβαλε τη συνθήκη για το Champions League. Έκανε κοιλιά, νομίζω ότι ο Πόνσε έκανε κοιλιά μαζί με την ΑΕΚ. Ναι, θα μπορούσε. Την ίδια περίοδο, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Δηλαδή το μειονέκτημά του δεν μπόρεσε να τραβήξει την ΑΕΚ όταν εκείνη είχε τα ζόρια της. Να βγει μπροστά, να γίνει ηγέτη. Θα μου πει, δεν είναι ένας δημιουργικός. Να το έχω αυτό. Πρέπει απέτσι, να τον βρει στην περιοχή για να το έχω βρει αυτό απέτσι από έναν μέσο, το αντιλαμβάνομαι. Να προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα σου. Αλλά ο επιθετικός να την βοηθήσει. Να ξεκινήσει και φάση. Άμα ο Πόντσε ήταν ψηλός, γρήγορος, κεφαλοσφαιριστής. Καλό σου. Δεν θα έπεσε στην ΑΕΚ. Καταλήγουμε πάλι σε αυτό. Σε ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα. Και φάσεις, εάν ήμουν Μελισανίδης, θα έλεγα: οκ, okay, παιδιά, μελέτη τσιγκούνι, αλλά αυτή τη φορά ναι, αγόρι μου. Θα δώσω. Άντε, αγόρι μου, πήγαινε. Πάντως, επίσης, η απόδοση του Πόνσε νομίζω έρχεται
κάποιες φορές σε συνάρτηση και με την απόδοση του Μάνταλου. Κατά πόσο τον βρίσκει μέσα στην περιοχή. Και κατά πόσο βοηθάει ο Μάνταλος στο δημιουργικό κομμάτι. Ναι. Του, με τα 1-2 που παίζει με τους ακραίους, να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή πάσα στον Πόντσε. Για του Λιβάγια, ακόμα και του Λιβάγια. Ο Μάνταλος τα ακούει πολύ. Τα άκουγε και τα ακούει και θα τα ακούει. Αντίστοιχη περίπτωση Πέλκα στον Πάο για παράδειγμα. Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Είναι παρόμοιες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά κυρίως έχω την εντύπωση ότι ο Μάνταλος προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι του πράγματα τα οποία τον κάνουν υπερχρήσιμο για την ομάδα του, αλλά μπορεί να μην φαίνεται στους άλλους. Όταν εσύ δημιουργήσεις καταστάσεις για να βγει καλύτερη σέντρα, στη στατιστική του αγώνα ούτε αστείς θα πιστωθείς, ούτε τον γκολ. Αλλά οι συμπαίκτες ξέρουν πώς θα τους έχεις βοηθήσει, ώστε οι δύο τελευταίοι να βρεθούν. Αυτό φτάνει. Αυτό φτάνει. Για τον προπονητή φτάνει. Για τον κόσμο που δεν το βλέπει. Τον κόσμο που δεν το βλέπει, δεν φτάνει. Χρειάζεται βίντεο ανάλυση. Για, ναι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι, για να δει ο κόσμος και αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβει το πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην βρίσκεται ούτε στον γκολ ούτε στην ασίστ. Και να είναι μεσοεπιθετικός και να λες: μα δεν έχει νούμερα, δεν κάνει τίποτα, δεν μπορεί το παιδί. Δεν βλέπεις ότι δεν βάζει γκολ να πούμε. Προσπαθεί. Δεν είμαστε με ένα βίντεο να ηρωποιήσουμε, να ωρεοποιήσουμε ή να ηρωοποιήσουμε κάποιον, αλλά τουλάχιστον να αποδώσουμε τα εύσημα που του αξίζουν με βάση τον τρόπο παιχνιδιού του και των πραγμάτων των οποίων είναι λογικό να μην βλέπουμε εμείς και να βλέπουν οι προπονητές. Προφανώς. Συμφωνώ, το έχω πει αρκετές φορές για ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν μερικοί ποδοσφαιριστές που δεν μπορεί να τσουκάζουν το σύμπαν και να έχουν αλλάξει 15 προπονητές οι ομάδες και να παίζουν. Παίζουν πολλά ρόλο. Δεν γίνεται απλά να βλέπεις ένα παίχτη και να λες αυτός θέλω να κάνει αυτά, εκείνα, το να τ' άλλο. Έχει πολλές συγκυρίες οι οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με την ΑΕΚ, αλλά σε αυτό πάνω, στην άποψη του κόσμου και στην άποψη του προπονητή που πολλές φορές έρχονται σε πλήρη αντίθεση, αλλά δικαιώνεται ο προπονητής, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ, για αυτό που είπα στο ημίχρονο, Αντώνη, για τον Βιερίνια. Και νομίζω χθες πολλοί κόσμος κατάλαβε γιατί ο Βιερίνια τόσο καιρό δεν έπαιζε μπροστά. Κλείνοντας για την ΑΕΚ, επειδή ρεπές από τα πρώτα βίντεο που είχαμε παρουσιάσει ήταν του Κρίστισιτς, ναι, λίγο θύμισε. Τον Κρίστισιτς που είχαμε στο μυαλό μας, τον Κρίστισιτς που πήρε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αποφάσισε να κάνει το βήμα και να φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα για την ΑΕΚ. Τα δείγματα γραφής, ο τρόπος σκέψης, αυτό το κάθετο ποδόσφαιρο που έχει. Και ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ως ρεπές είναι στο τέλος της σεζόν. Αυτούς τους παίκτες που αναλύσαμε τον Ιανουάριο, ως παίκτες που ήρθανε, να παρουσιάσουμε ένα βίντεο σύγκρισης του τι έκαναν στις ομάδες που ήτανε μέχρι τον Ιανουάριο και τι από αυτά έδειξαν στις ομάδες στις οποίες βρέθηκαν. Ο Κρίσης Νάικο, ο Λιβέρα στον Πάοκ, ο Σολδάνος στον Ολυμπιακό, Λάρσον στον Άρη. Λάρσον, να δεχτούμε και εμείς την κριτική ως ρεπρές, αν αυτά που δείξαμε ήταν όντως αυτά που. Να δεχτούμε. Οι παίκτες, εμείς δεν έχουμε αυτό ποτέ κριτική. Εμείς κριτική, σε παρακαλώ. Ίσως μας πέρασες. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν την τελεία στον ημιτελικό της ΑΕΚ με την Λαμία και ξεκινάμε νέα παράγραφο στον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Κατά πρώτον, σε όποια σκέψη ενδεκάδα πέσαμε από έξω ως πολύ έξω. Πολύ έξω. Ως βρεγόνι, τι πίνεις, πού τα σκέφτηκες. Με αυτή την ενδεκάδα που κατέβασε ο Λουτσέσκου, νομίζω ήταν και λογικό. Έτσι, πολλές εκπλήξεις. Ναι, απλά ξέρεις το κουβάρι έχει ζήξει. Και μαζεμένες. Τώρα που οι παίκτες αρχίζουν και συζητούν ότι εμείς είχαμε καταλάβει, μας είχε πει ο προπονητής και στο διάστημα της διακοπής ότι μάλλον έτσι θα πάμε και να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει χθες μια ενδεκάδα η οποία είχε στο γήπεδο παρουσιάσει και με εντυπωσιακή ομοιογένεια σε σχέση με την απουσία παιχνιδιών μεταξύ τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολλές οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Είναι 6 σε σχέση με το παιχνίδι με την Ξάνθη. Αλλά είναι και αλλαγές που βρίσκει τον ΠΑΟΚ με πολλά δίδυμα τα οποία δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Κάνιας Μίτσης. Κάνιας Μίτσης. Βαρέλα. Παιχνίδια μέχρι τώρα μαζί. Κανένα. Βαρέλα Ίγκασον, παιχνίδια μέχρι τώρα μαζί. Κανένα επίσης. Βιερίνια Μάτους, στη δεξιά πλευρά, ο ένας πίσω, ο άλλος μπροστά. Παιχνίδια κανένα. Γιαννούλης Ζαμπά. Ζαμπά.
παιχνίδια μαζί. Κανένα επίσης. Ναι. Είναι τέσσερα δίδυμα, δεν είναι ένα. Είναι τέσσερα δίδυμα στην άμυνα, στην προώθηση της μπάλας και στη δημιουργία πλαγιοκοπήσεων. Ναι. Δηλαδή, από ποιο σημείο ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να κάνει πράγματα, είτε να μυθεί, είτε να κόψει, είτε να δημιουργήσει, είχε παίκτες οι οποίοι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Και το λέμε αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βασιστεί πάρα πολύ στην ομοιογένεια. Η οποιαδήποτε ομάδα είναι επιτυχημένη και πορεύεται για τίτλους βασίζεται στην ομοιογένεια. Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει μοιρασμένο χρόνο συμμετοχής. Έτσι, από κάποια στιγμή και μετά βγαίνει μια μανιέρα και πάνω σε αυτή η ομάδα δουλεύει, αποδίδει και πάνω σε αυτή ο προπονητής προσπαθεί να αλλάζει όταν χρειάζεται στοιχεία στην ενδεκάδα για να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος. Ο Ράζα Λουτσέσκου δεν είναι επιτυχημένος εκ του αποτελέσματος. Η καταγραφή των αποφάσεών του για την ενδεκάδα θα υπήρχε είτε το παιχνίδι έλεγε 1-0, είτε 0-0, είτε 0-2, είτε 2-0 όπως τώρα. Παρένθεση. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με τελικό στην ΚΑΠΑ 15 παραμένει το 0-1. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχει προηγηθεί τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Πριν πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο στοιχείο που έχω να καταγράψω είναι η αρνητική εντύπωση που μου έκανε ο Αστέρας. Δεν το περίμενα με μόνο μία τελική. Συμφωνώ. Και με αρκετά. Και με αυτό τον πάω απέναντι. Όχι παθητικό ρόλο. Αδυναμία δημιουργίας. Ναι. Ακόμη και στο σημείο που πήγε να κυριαρχήσει λίγο για 10-15 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει. Δεν ταρακούνησε τον ΠΑΟΚ. Ο Ιγκλέσιας με τον Μουνάφο μου φάνηκε ότι μπήκαν πολύ αργά στο παιχνίδι. Ο Ιγκλέσιας με τον Μουνάφο νιώθω ότι παίξαν από το 46 μέχρι το 65. Ναι. Απέναντι στο χθεσινό ΠΑΟΚ, ο Αστέρας, αν ήταν λίγο καλύτερος, αν έμπαινε στο μάτς να δημιουργήσει, να πάρει κάτι το παιχνίδι, νομίζω θα μπορούσε να βρει κάτι. Αλλά δεν ήταν, νομίζω, δεν έδειξε τίποτα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για όλα αυτά που λέγαμε με την τακτική ανάγνωση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Επιστρέψαμε, το ανάλυσε τον Barry Press. Είναι μαζί σας από τις 2 και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Βάλαμε μια ανωτελεία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα αναφορικά με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. Και λέγαμε από τη μία υπήρχε ο ΠΑΟΚ που αν και υπήρχε μια δεκάδα η οποία δεν είχε ξαναπαίξει μαζί και δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθεί κιόλας μαζί με αρκετά δίδυμα καινούρια στον αγωνιστικό χώρο, παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο και σε αυτό το εισαγωγικό βοήθησε και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ήταν αγνώριστος. Ήταν από εκείνα τα παιχνίδια που μάλλον δικαιολογούν την παρουσία στους χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, πολύ μακριά από την πρώτη πεντάδα εκεί που είναι αλήθεια τον έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ή να βρίσκεται εντός αυτής ή τουλάχιστον με αδεικτική θέση σε αυτήν. Με την επίθεση του να είναι νεμική, με τους Μουνάφο και Εγκλέσιας που είναι το σημείο αναφοράς τους να παρουσιάζονται τόσο εγώ στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο μισό του δεύτερου ημίχρονου κυρίως, τον Αστέρα Τρίπολης να μην έχει καμία σχέση με τον Αστέρα που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το πρώτο ημίχρονο στις αρχές Ιανουαρίου. Και είναι οι επιθετικές μεταβάσεις που έβγαζε, που μπαίνανε από παντού. Ναι. Δεν είχε καμία σχέση ο Αστέρας με αυτό. Σίγουρα έπαιζε εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν είχε καν ούτε την ταχύτητα στη μετάβαση, ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ ήταν σε φάση άμυνας. Ούτε καν αυτό δεν είχε. Γιατί κάποια στιγμή ο Αστέρας πάτησε τόσο καλά στο γήπεδο, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, που υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ να χάσει μέτρα, να γυρίσει πίσω και αρχίζει να μπαίνει σε διαδικασία του. Όπα, να υπερασπιστούμε λίγο το 1-0 και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε φάσεις πάλι. Σωστή σκεπτική. Και ο ΠΑΟΚ προχώρησε, ο Αστέρας του έδωσε πάρα πολλές στατικές φάσεις. Και δεν μιλάω μόνο για τον αριθμό των κόρνερ, που δεν θυμάμαι πόσα ήταν, αλλά μου έκανε εντύπωση ο αριθμός των φάσεων που εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ από το μέσο διάστημα. Τα φάουλ που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στα 15-20 μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Μιλάς για το μέσο διάστημα τώρα, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Όπου ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί και τελικά, έστω και σε δεύτερο χρόνο,
απέδωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Για μια φάση επεξεργαστέας με 15 λόγω της αποβολής του Iglesias. Και νομίζω ότι θα έπαιζε πολύ ρόλο, γιατί ο Iglesias λόγω ύψους θα έμπαινε στην περιοχή. Δεν θα ήταν γιατί η πρώτη κεφαλιά θα διεκδικούσε. Δεν ήταν εκεί που σου ήταν ρωμάτος. Στα όρια αυτής. Η κομπίνα βγαίνει. Η κομπίνα την οποία ο βοηθός του κυρίου Λουτσέσκου την έχει μεταφέρει στον Μπίσεσβαρ και στον Μάτος και στο Γιαννούλη την ώρα που ο Iglesias έβγαινε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ότι δηλαδή να, εκεί όρθιο στο πλάι, φώναζε στη γραμμή. Πάμε να εκτελέσουμε το φάουλ με το συγκεκριμένο τρόπο. Βγαίνει η κομπίνα με κίνηση δύο ποδοσφαιριστών προς τα μέσα και την παραμονή του τρίτου για να γίνει το σουτ από τον Γιαννούλη. Η μπάλα κοντράρει και εκεί ο Μάτος παίρνει την μπάλα και καταφέρνει να κάνει αυτό που έχει σκεφτεί. Γιατί αυτό ήταν το δύσκολο. Το σκέφτηκε, είναι σίγουρο το σκέφτηκε. Έτσι θέλει να βάλει το σώμα του, γιατί καταλάβαινε το πώς του ήρθε η μπάλα και το που βρίσκεται και το περίεργο του εισαγωγών του βγαίνει και το δύσκολο. Του βγαίνει και νομίζω ότι η κάμερα δείχνει όλη την αλήθεια, πιάνοντας τον Αθανασιάδη να λέει πώς το έπιασε ο πούστος. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν καθισμένος κάτω και γυρίζει στην παίκτη σου και λέει πώς το έπιασε ο. Πώς το έπιασε. Δηλαδή. Το έπιασε. Τι θα κάνουμε. Τόσο τελεχή, όπου δεν έβγαινε στα απέναντι γωνία. Όχι, και τον καταλαβαίνω, γιατί η προσπάθειά του είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Από το σημείο που βρίσκεται, στο σημείο που έχει μείνει. Γιατί είναι και δύο ή τρία βήματα μπροστά από την γραμμή του. Από τη γραμμή της εστίας. Του κάθε τέτοιο το σουτ βάζει το σώμα του, κάνει την εκτείναξη, αλλά εκεί η μπάλα, εκεί που πάει και στο σημείο που ήταν, δεν είχε άλλο περιθώριο. Και δεν νομίζω ότι τον κακίζει και κανένας τον Αθανασιάδη, ότι κάνει οι συμπαίκτες του για αυτό που έγινε. Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έγινε το μοιραίο για τον τρόπο στον οποίο αντέδρασαν οι παίκτες και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη δήλωση του Γιώργου Παράσκου που είπε ότι στο 1-0 είχαμε κάποιες ελπίδες. Αλλά με το 2-0 λέει δεν ξέρω πόσες ελπίδες έχουμε. Να βάλει τρία γκολ στον Πάκο που δεν έχει ξαναφάει τρία γκολ σε σεζόν. Δεν είναι το θέμα νομίζω και για την Λαμία και για τον Αστέρα Τρίπολης είναι το 0. Ότι φύγαν χωρίς να βάλουν γκολ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, ειδικά επιθετικά, τις οποίες θα πρέπει να κρατήσουν στο 0 και να τις βάλουν και δύο. Mm-hmm. Βάλουν δύο, όχι ένα. Δύο. Έτσι είναι. Γιατί το ένα μπαίνει και το μπουλόνι. Για τη Λαμία μπορούσε να αλλάξει το σκηνικό η φάση εκείνη στο φινάλε που βγάζει ο Μπάρκα στο Σουντού Αντέτζο στην κίνηση. Θα μπορούσε εκεί να αλλάξει τα δεδομένα. Με τον Αντέτζο. Έχει ευθύνη όμως τα δύο γκολ. Είναι ο παίχτης που χάνει τον σκόρερ και στις δύο φάσεις. Κοίταξε, στον Γκρίσιτς του τη δίνω την ευθύνη. Γιατί περπατάει κιόλας στην εξέλιξη της φάσης πριν γίνει η παράλληλη παλιά. Στον Πόνσε τον παίρνει ο Πόνσε μαζί του και σταματάει εκεί που θέλει. Άξι, κάνει είναι για τον γκολ ποιότητας εκεί. Ναι, εκεί δίνω μεγαλύτερο credit στον Πόνσε. Στον ΠΑΟΚ πάντως, μιας και αναφερόμαστε, θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Πάλι χθες, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι όπως και σε όλη τη σεζόν. Για μένα σε ένα μέτριο απόγευμα, μέτρια απόδοση συνολικά, αν δούμε το παιχνίδι. Και αν κρίνουμε και ποιον είχε αντίπαλο απέναντι. Βγάζει στιγμές με παίκτες που έχουν ποιότητα αποδεδειγμένα από σωμάτος και παίρνει αυτό που θέλει. Όπως όλη τη χρονιά είχε την ποιότητα του Πρίγιοβιτς, την εκτελεστική δυνότητα μάλλον του Πρίγιοβιτς στο πρώτο μισό, την ποιότητα του Πασχαλάκη όταν χρειάστηκε, του Βιερίνια πολλές φορές, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Αυτό νομίζω κάνει και τη διαφορά στο φετινό ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ από τους περιφερειακούς του. Βρίσκει από Μπίσεσβαρ, βρίσκει από τα μπακ του, το Βιερίνια, από το Μάτος, το Ζαμπά. Δεν βρίσκει καθαρά από το center for, έτσι όπως συνήθιζε. Περιφερειακοί πλέον κάνουν μια διαφορετική δουλειά. Συγγνώμη λίγο. Πέφτει ξύλο ρε παιδιά. Ναι, και τα παιδιά πιέζουν καλά. Πάνε με χίλια στην μπάλα. Πάνω κάτω πάει το μάτς. Πάνε με χίλια στην μπάλα. Πάνω κάτω και ο διαιτητής το αφήνει. Δηλαδή πέφτουν κορνιά. Το παιχνίδι παρακολουθούμε μέσω της TV 100. Νομίζω υπάρχει και στο διαδίκτυο. Στο YouTube, ναι. Να το δεις. Αλλά για όσους τηλεόραση είναι στη V100, ο διαιτητής αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Και τα πιτσιρίκια πάνε με τα μπούνια, δηλαδή. Τίποτα, ξύλο.
Ναι, γι' αυτό είπα πέφτει ξύλο. Και επειδή δεν ήθελα να. Ήθελα να το διευκρινίσω, μην νομίζει κανένα ότι γίνονται που τα πιστεύω. Γιατί, ναι, γιατί στην Ελλάδα να πει ένα παιχνίδι. Πάω Ολυμπιακός. Να νομίζει κανένα ότι. Έχει λίγο τζούτζου μπρούτζου στην Ελλάδα, αλλά όχι, τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, μπαίνουν όλοι. Και δε όλη κορμιά, έτσι. 14-15 είναι αυτή, δε κορμιά που έχουν τα 15. Άμα δεν χτιστούν τώρα. 15 χρόνων. Αυτό το παιδί αυτό δηλαδή ήταν 15 χρόνων που τέλει το κόρμα του Ολυμπιακού. Είχε τετρακέφαλο, τριπλάσιο. Του βλέπει και του φοβάσαι. Δουλεύουν σε αρκετά καλές βάσεις νομίζω, αλλά το θέμα είναι πόσα από αυτά τα παιδιά θα δούμε στο μέλλον. Ναι, ναι, ναι. Να μπω σε κανένα λεωφορείο με αυτά τα παιδιά και να καθίστε κύριε. Και τι να του πω. Σόνικο θα με κάνει. Πολύ αναπτυγμένα. Τι τα ταΐζουν. Μπράβο τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Δουλεύουν σωστά. Γίνεται καλή δουλειά. Μια και το πιάσαμε αυτό το κομμάτι. Σε αυτές τις ηλικίες, επειδή το λέγαμε και στο, στο διάλειμμα, τι προσέχει ένας προπονητής. Γιατί δεν είναι 19 που είναι φτασμένο το σώμα, φτασμένο το κορμί. Είναι 15. Νομίζω αρχικά θα πρέπει να προσέξει την αντίληψη που έχει ο παίκτης. Το μυαλό δηλαδή που κουβαλάει σε διάφορες καταστάσεις και εντός και εκτός γηπέδου. Και μετά θα πήγαινα στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Γιατί αγκαλιάζονται, τελείωσε. Ημίχρονο. 40 λεπτά είναι. Αγκαλιάζονται λες και προκριθήκανε, λέω ότι. Ναι, εγώ θα έλεγα η αντίληψη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τώρα το σώμα, όπως είδαμε, θα χτιστεί, όπως και να έχει. Τρακέφαλο θα φτιάξει. Θα κάτσει τον πλακό στα βάρη, θα γίνει το τρακέφαλο. Θα κάτσει τον πλακό στο στήθος, θα πεταχτεί το στήθος. Τώρα το τι μυαλό κουβαλάει το παιδί, τι χαρακτήρα έχει και τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχει. Και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο το πόσο δουλεύει. Μες στην προπόνηση, εκτός προπόνησης, αν κάνει ατομικές. Του χτίζεις και ποδοσφαιρική νοοτροπία σε αυτήν την ηλικία πιο εύκολα από ότι σε ένα μεγαλύτερο. Εννοείται. Να του βάλεις στο μυαλό δηλαδή πράγματα και να δουλεύει εκεί, με βάση αυτή τη φιλοσοφία. Εννοείται. Αλλά όπως είπαμε, να έχει και την αντίστοιχη αντίληψη, να τα καταλάβει, να τα εφαρμόσει. Mm. Μην του το λες, το κάνει τώρα και μετά από 5 λεπτά το ξεχνάει και δεν το κάνει. Γι' αυτό και πλέον ψάχνουν και παιδιά που να μπορούν να διακρίνονται και το σχολείο. Εννοείται. Εννοείται. Και δίνουν νομίζω πολύ βάση σε αυτό πλέον. Ειδικά στο εξωτερικό. Έτσι, πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, περιμένουμε αγωνία το δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον, ναι, βέβαια. Μου έκανε εντύπωση αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου. Πιο τελευταίο. Και πιο πριν έτσι πήγαινε. Ναι, ναι. Ήταν μαζεμένα στη φάση που κέρδισε το τελευταίο κόρνο Ολυμπιακό. Ήταν μαζεμένα 3 μαρκαρίσματα. Τα οποία στο μυαλό μου έλεγα: όπα ρε παιδιά, φάουλ. Όπα και άλλο φάουλ. Όπα τρίτο φάουλ. Και βλέπω το διευθυντή σου λέει: έλα, παίζετε. Αντρικό πρωτάθλημα. Πού όρεξη που έχουν. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο και να επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ρωτάτε. Αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα για το Βιερίνια. Τη μετατόπιση του μπροστά και κατά πόσο επηρέασε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στον τομέα τη ανάπτυξη κυρίω. Η δημιουργικότητα επιθετικά. Δεν το είδα εγώ το μάτς. Και το αναφέρατε, λες και ήταν. Σαν κάτι... το ανέφερα και στο ημίχρονο του κάτι παιχνιδιού. Έντονο, φαίνονταν κάτι έντονο δηλαδή σε αυτό που λες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ από το Βιερίνια πλέον τη φετινή σεζόν, με αυτό που έχουμε δει και με όσο είδαμε χθες, εντάξει, είναι βέβαια ένα παιχνίδι το δείγμα, δεν είναι ασφαλές, αλλά δημιουργικά έπαιρνε ο ΠΑΟΚ περισσότερο από το Βιερίνια ως αριστερός μπακ. Από δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Νιώθω ότι ως εξτρέμ του Βιερίνια τον περίμεναν δύο. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Και είχε 2-3 μέτρα. Να προσπαθήσει να τους περάσει. Ναι. Και όταν ξεκινάει από πίσω από την μεσαία γραμμή, έχει πάλι δύο, αλλά έχει 4-5 περισσότερα μέτρα να σκεφτεί το πώς θα κινηθεί. Ναι. Θα πάει ανάμεσά τους, θα πάει στον πρώτο γιατί τον έχει και έχει βοήθεια στα δεξιά του. Θα αλλάξει παιχνίδι. Θα αλλάξει παιχνίδι, θα κινηθεί παράλληλα και θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα κινηθεί διαγώνια. Μπορεί να πάρει πιο θα εύκολα αποφάσεις. Θα δώσει την μπάλα για να πάρει. Επίσης, εγώ και κάτι άλλο που παρατήρησα, δεν ξέρω αν έτσι μου φάνηκε εμένα, αν το είδατε κι εσείς. Όσες φορές έπαιρναν την μπάλα οι συμπαίκτες του, δεν είχαν. Συνήθως βλέπουμε να τον ψάχνουν στην αριστερή πλευρά για να ξεκινήσει εκείνος το παιχνίδι δημιουργικά. Είτε να περάσει μια πάσα στο κέντρο, είτε να πλαγιοκοπήσει, να παίξει με overlap με ένα-δύο στην πλευρά. Δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές άλλαζαν ο Μίσιτς με τον Γκάνιας. Το παιχνίδι άλλαζε δηλαδή πιο αργά από ό,τι το φτιάχνει από πίσω Βιερίνια.
παίζει ρόλο και ξεβολεύτηκαν πολύ μαζί. Ναι. Δεν του πήρε η σίγουρα, ναι, στα, σίγουρα αυτό και αυτό. Ναι. Στα δεξιά. Αλλά δεν υπήρχε κανένα άλλο σημείο αναφορά. Το μόνο δίδυμο που υπήρχε χθε και το έχουμε ξαναδεί και έδειχνε να προσπαθεί να συνδυάσει τα πατήματά του και πόσο καλύτερο το κάνει. Ήταν το καλύτερο σε απόδοση χθε. Ήταν του Μπίσεσβαρ με τον Άκπο. Μπράβο, ναι. Ο Αστέρα Τρίπολη, ο οποίο έπαιξε με τριάδα. Με τον έναν εκ των ρεών να ακολουθεί τον Μπίσεσβαρ για να μην τον αφήνει λεπτό να γυρίσει και να έχει την άνεση του να πάρει μπάλα πλάτη και να γυρίσει και αυτό που έχει ο Μπίσεσβαρ που όλοι το λένε εγώ, αλλά τον έχει την μπάλα στα πόδια, βάζει την πρώτη, την δευτέρα, την πετάει καρφωτή που λέμε στο παπί. Μπαμπαμ. Και καταφέρει να βρίσκει χώρους και να κινηθεί με την μπάλα. Και ο Άκπο χθες πρέπει να έχει πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες όταν υποδεχόταν μπάλα και τρίπλες έξω από την περιοχή. Ήταν ένα τυπικό δείγμα Άκπομ. Δηλαδή αν ο μάνατζερ του έλεγε συνήθως το παιδί μου είναι επιθετικός και τι άλλο κάνει, θα σας δώσω λίγο το παιχνίδι. Ολόκληρο παιχνίδι να το δείτε. Ολόκληρο παιχνίδι, τι απάθω. 90 λεπτά θα δείτε. Να δείτε εδώ στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που δεν έχει βάλει γκολ, τι άλλο μπορεί να κάνει. Σε παιχνίδι που λες ότι δεν έβαλε εγώ. Τι προσφέρει. Το έχουμε δείξει νομίζω. Μα γι' αυτό ακριβώς είπα ότι είναι τυπικό δείγμα γραφής Άκπο. Και το κάνει πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως και το παιχνίδι πρωταθλήματος. Που δεν έχει πετύχει κουλά, αλλά έχει κάνει τόσα πολλά που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στο. Γενικά τους περιφερειακούς. Στο παιχνίδι του. Τώρα μιας και έχουμε πλέον με τον 1,5 πόδι και τον δικεφάλου στον τελικό. Νομίζω το συζητάμε, να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Θα το συζητάμε για χρόνια αν δεν δούμε εκπάγου στο τελικό. Ναι. Να γίνει κάτι το οποίο θα μας δείξει στην ιστορία. Όντως. Θα είναι ιστορική ανατροπή. Να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Εντάξει, πολύ, πολύ πρώιμη βέβαια. Αλλά τι διαφορετικό θα μας παρουσιάσει φέτος Χιμένεθ και Λουτσέσκου. Το κακό είναι, το εντός εικόν κακό είναι, από την συζήτηση φεύγει το παιχνίδι του πρωταθλήματος, το τελευταίο. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 1-1. Όχι μόνο επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες για 60 λεπτά και δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με ένα παιχνίδι που μπορεί να του κάτσει πάλι κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα ξεκινήσει έτσι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει διαφορετικός τεχνικός. Ναι. Ήταν από τα. Αν πάμε να συγκρίνουμε με τον περσινό τελικό, εντάξει, υπάρχουν και διαφορετικά πρόσωπα βέβαια και βαριά χαρτιά λείπουν. Αλλά εντάξει. Θα δούμε δηλαδή αλλαγές σε πρόσωπα, αλλά στους πάγκους προσέγγιση. Ξεκινάμε από το ότι άλλος πηγαίνει ως πρωταθλητής και άλλος. Αυτό είναι για μένα το πιο κομβικό. Το πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ τότε, έχοντας τη φιέστα, έχοντας ένα μήνα μπροστά του. Φυσικά από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα προπονείται για ένα μήνα, νιώθοντας πρωταθλητής, με μια μεγαλύτερη ανακούφιση, όχι στα κόκκινα όπως έπαιζε όλη τη σεζόν. Ενώ η ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα ήδη πριν, και αυτό το μήνα που μας έρχεται, ουσιαστικά ό,τι κάνει το κάνει για ένα παιχνίδι, τον τελικό κυπέλλου. Ό,τι αντίστοιχο έκανε. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα το έκανε η ΑΕΚ πέρυσι και αυτό που κάνει η ΑΕΚ τώρα το έκανε ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Τώρα πάμε ανάποδα. Το θέμα είναι όμως ότι ο ΠΑΟΚ είδε την ΑΕΚ πώς την πάτησε, έτσι, εντός εισαγωγικών. Σε αυτό δεν και ίσως να έχει πάρει το μάθημα τι μπορεί να του συμβεί αν πάει με την ίδια νοοτροπία. Αυτό ήθελα να πω. Τη λέξη νοοτροπία. Το τι νοοτροπία θα έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής τώρα. Στον ΠΑΟΚ οι ίδιοι που πήγαν πέρυσι στον τελικό και είδαν απέναντί του μια ΑΕΚ άδεια ουσιαστικά. Νομίζω δεν θα θέλουν να πάθουν το ίδιο. Ναι, οι ίδιοι όμως λένε, χαρακτηριστικά υπάρχει παίκτης που έχει δηλώσει ότι αν πάρουμε το πρωτάθλημα, η πόλη θα γιορτάζει για 2 εβδομάδες. Ναι, η πόλη, εσύ. Εσύ πρέπει την επόμενη εβδομάδα να πας να παίξεις τελικό κυπέλλου και να πάρεις τον double. Εντάξει, όπως και να έχει, ένας τελικός είναι ένας τελικός. Είναι ένα μάτς, είναι 90 λεπτά ή 120 αν χρειαστεί για τα πέναλτι. Είναι καλό που το τελικός πήγε μια εβδομάδα νωρίτερα. Από το να υπήρχε 2 εβδομάδες κενό, ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Το οποίο δεν μπορούσα και να καταλάβω και τη λογική. Γιατί τη λογική του να γίνονται 18 Μαΐου. Ναι. 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 Όχι, δεν υπήρχε λογική. Το 2 εβδομάδων. Χάνεται όλο ο ρυθμός αγώνα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για την εθνική που έχει παιχνίδι αρχές Ιουνίου. Αλλά το πρωτάθλημα τους ή άλλως τελείωνε 5 Μαΐου. Δηλαδή πολλοί παίκτες, εντάξει, δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή 5 Μαΐου τελείωνε το πρωτάθλημα και 8 Ιουνίου παίζουμε. 8 παίζουμε. Ναι, 8 Ιουνίου. 30 μέρες. Μεγάλο διάστημα. Τι κάνει 30 μέρες, χάνεται όλος ο ρυθμός. Χάνεται όλη η συνεχή, χάνεται τίποτα. Φιλικά.
Για paintball. Φιλικό, για και κανένα paintball πρέπει να πάνε. Κάνα πρώτο μπάνιο. Θα μεσολαβήσει, ναι. Αδιούλα. Πρέπει να πιάσει και λίγο το κεφάλι. Έτσι, έτσι. Τελειώσαμε. Εννοείται. Θέμα είναι πώς επιστρέφει το κεφάλι. Κάποια από 11 Ιουνίου θα παίξουμε την Εθνική. Και 29 Ιουλίου θα πρέπει να παίξουν επίσημο παιχνίδι. Και μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνουν και διακοπές και προετοιμασία. Δεν υπάρχει διακοπές. Τελείωσαν οι διακοπές. Να μας ακούει τώρα ο Πέλκας. Πέλκας, ξέρουν τις διακοπές. Ναι, όμως υπάρχει και το παράδειγμα του Μπρίγκοβιτς. Πώς έφυγε, πήγε Μουντιάλ μετά από μια χρονιά με όσα έγιναν. Παίρνει το κύπελο, φεύγει, πάει Μουντιάλ. Δεν παίζει στο Μουντιάλ ουσιαστικά. Και γυρίζει αμέσως και τον βλέπουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι on fire. Γι' αυτό πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ και πήγε. Ναι, είναι και θέμα από εκεί πέρα στον καθένα ξεχωριστά. Στον κάθε παίκτη πώς θα το διαχειριστεί. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι απόλυτο το ότι φεύγει το μυαλό και όλο αυτό. Είναι στην ευχαίρεια του κάθε ποδοσφαιριστή να το διαχειριστεί σωστά και να είναι αυτός που πρέπει. Επειδή τον ανέφερες, από τη μία ο Πρίβιος έκανε από κάποια σημεία αυτό σκοπό να πάει σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα έχει τόσο μεγάλο ζόρι και θα πάρει πάρα πολλά λεφτά. Από την άλλη, μαγκιά του, 100% μαγκιά του για τον τρόπο με τον οποίο τον έκανε. Το έκανε. 100% μαγκιά του. Το κέρδισε αυτό, ναι. Το. Πλακάνεις. Έτσι. Το κέρδισε. 55 γκολ σε 83 παιχνίδια. Ναι, φίλε. Πάρε. Πάρτα. Φέρτα. Πάρτα και εσύ να σ' αγκαλιάσω, να πιούμε και ένα κρασί. Και άντε στο καλό. Ναι. Δηλαδή. Έτσι είναι. Ναι. Στη γνώση επαγγελματία. Υπάρχει δικαιολογία. Δεν έκανε. Ναι. Όσο ήταν στην ομάδα στην οποία. Τα τίμησε και με το παραπάνω. Έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια. Θα κάνει και διακοπές. Τώρα πλέον θα κάνει. Μετά από, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο στα κόκκινα. Γιατί έναν ολόκληρο χρόνο ήταν στα κόκκινα ο Μπρίγκοβιτς. Να σώσει την ομάδα τώρα. Γιατί προηγήθηκαν 2-0 και χάσαν 3-2. Χάσαν, ναι. Προχθές. Τις προάλλες κερδίσαν 3-0 και δεν έβγαλε γκολ. Λες να ζητήσει μια άδεια εδώ να έρθει για τη Φιέστα. Έδωσε assist, χάσε πέναλτι και δεν έβγαλε γκολ. Αυτό είναι μια σελίδα στο βιβλίο. Τι έχει γίνει και δεν πάμε ταμείο. Μία σελίδα. Μία σελίδα. Α, στοχεύεις προς τα εκεί, εσύ. Πού, όταν ένα παίκτη. Γιατί δεν στοχεύω. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία ο ατζέντης του Μπρίγκοβιτς, ο ατζέντης του, δήλωσε ότι η ομάδα δεν θα πέσει και για αγωνιστικούς και για πολιτικούς λόγους. Τι άλλο να κάνω για να πέσει. Τι άλλο να σου πει. Παίζω αυτήν την ομάδα. Τι άλλο να σου πει. Όπου πάει να κερδίσει. Συγγνώμη, δηλαδή. Ο άνθρωπος πώς να το πει. Δηλαδή, ούτε καν δεν το είπε λίγο καλυμμένα. Το είπε κανονικά. Και πάλι ναι, παιδιά, ο Πρίγιο πάει σε μια ομάδα που το χρειάζεται, αλλά εκεί θα σωθούμε. Δεν φοβόμαστε. Πόσα σωθείτε, θα σωθούμε, ρε παιδί μου. Θα τη βρούμε. Να διάρθρωση θα κάνουμε. Δεν αγχώνεσαι. Δεν, εκεί. Εκεί, ο Σέιχ Σαλ Τάδε, ο οποίο άμα ξεκινήσει να μετράει τι πετρελοπηγέ που τώρα τα Παρασκευή μεσημέρι θα πει παιδιά να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο γιατί είμαι πώ. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Αυτά είναι. Πώ να το. Λίγο εξωτερικό δεν πιάσαμε. Γινόταν χαμό χθε. Γινόταν χαμός χθες. Τι σου κάνει εντύπωση από αυτά που είδες? Τι είδα, Μόντι Ρεάλ, δηλαδή την ταλέπορη. Ταλέπορη είναι. Είναι ταλέπορη. Η λέξη που τη χαρακτηρίζει. Είναι ταλέπορη. Αντώνη, όχι. Τι, η φετινή Ρεάλ. Όχι. Ειδικά τώρα με χωρίς Champions League και χωρίς. Ταλέπορη, πραγματικά. Κύπελο. Δηλαδή, πρωταπριλιάν πήγαινε και έλεγε στη Ρεάλ, ξέρεις τι, παιδιά, έγινε κάτι έκτακτο. Και θα βάλουν άλλες δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Οι μισοί μπορεί να θα αυτοκτονούσαν. Φεύγω. Θα αυτοκτονούσαν πριν του πούνε, παιδιά, πριν τα παιδιά. Πριν. Τι να κάνουμε, τι λέτε τώρα. Γιατί. Υπάρχει περίπτωση. Γιατί μου το κάνετε. Ταλέπορη εντελώς. Το δείχνει η εικόνα της μέσα στο γήπεδο. Σαν να παίζουν απλά γιατί πρέπει να παίξουν τίποτα. Προσπαθεί να βρει κάποιο κίνητρο ο Ζιντάν. Που το καταλαβαίνει. Να κάνει ξεκαθάρισμα και αυτό τώρα θέλει. Είπε το καλοκαίρι θα γίνει. Πρέπει. Ξεκαρτάρισμα εκεί πέρα. Γιατί αναγκαίο. Η φάση είναι δύσκολη. Ο Μπενζεμά πάντως πρέπει να τον πείσει. Ακόμη και χθες το βρήκε τον γκολ σε δύο παιχνίδι. Που ήταν χαμένο από νωρίς. Το Μπενζεμά θα τον ήθελε στην Ίντερ ως φίλος του Ρεάλ. Τον πάω, τον παίρνω στις πλάτες. Ανταλλαγή με τον Γκάρντι. Και την πάω στο Μιλάνο. Και μια κουβερτούλα βάλω του μικρή όση. Ναι, ναι. Τον παίρνω στην πλάτη και τον πηγαίνω. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι τώρα. Τα πράγματα. Τι ωραία, τα δέχεσαι. Ο Γκουαρδιόλα συνεχίζει εκεί. Εντάξει. 2-0, 2-0.
δεν εντυπωσιάζει, δεν βάζει τα γκολ που έβαζε, αλλά ξέρει τη δουλειά, την κάνει. Κοίταξε, από κάποια στιγμή και μετά αρχίζει και δεν τον νοιάζει τόσο. Ναι. Γιατί βλέπει και τη Λίβερπουλ, η οποία είναι. Χθες είχε και αυτό το Μπάγκεν Χόφενχάιμ, δεν ξέρω αν το είδε κάποιος. Όχι Χόφενχάιμ, Χάιντενχάιμ. Χάιντενχάιμ, ναι, Χόφενχάιμ λέω. Αν είναι Χόφενχάιμ, δεν μα έκανε και τόση εντύπωση, έτσι. Και αυτό μονά το 4... παιχνίδια, έτσι. Ναι, τόσο στο τέλος. 4-2 και έγινε 4-4. Ναι, και έγινε 5-4. Λεβαντόσκι στο 5-4. Στο τέλος. Δεν το είδα, από την αλήθεια. Δεν ξέρω. Λίγο διακύμανση. Διακύμανση του σκορ. 1-0. Κόκκινη η Γκορέτσκα. Κόκκινη ο Σούλε. Ναι. Το γυρνάει η Χάιντενχάιμ στο ημίχρονο. Ναι. Στο 29 και στο 36. Το γυρνάει η Μπάγερν. Με γκολ Μέλλερ, Λεβαντόσκι και Γκνάμπρι. Ναι. Και μετά πώς, τι κάνουν τα μητσικάκια. Στο 74 ισοφαρίζει η Χάιντενχάιμ, στο 77 κερδίζει πέναλτι η Χάιντενχάιμ και στο 84 κερδίζει πέναλτι η Μπάγερν. Ωραία. Πάμε λίγο στην δεκάδα της Μπάγερν. Για να μου δηλαδή ποιοι γράψαν αυτό το έπος. Γιατί... Ναι. Α, γνωστά πρόσωπα βλέπω. Και γι' αυτό λέω ότι ανέφερε σκόρερ και λέω δεν μπορεί να κάνει τόσες αλλαγές. Ουλράιχ Τέρμα, δεξιά ναι. Κίμιχ, Σούλε, Χούμελ, Σραφίνια, Χάμες, Αλκάνταρα, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι, Μέλλερ, Ριμπερί. Οι βασικοί όλοι. Ο Λεβαντόσκι μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, μπήκε αλλαγή. 4 γκολ φάγανε. Έκανε hat-trick ο Γκλάτζελ από τη Χάιντενχάιμ. Έφαγαν 4 γκολ, δηλαδή η άμυνα με Χούμπερς και είπαμε ο άλλος στόπερ ήταν ο Σούλε. Ο Σούλε. Και άλλοι είναι όλοι Γερμανοί και ένας Αυστριακός. 10 Γερμανοί και ένας Αυστριακός. Και στο πάγκο ήταν μόνο Γερμανοί. Μπράβο στη Χάιντενχάιμ. Χάιντενχάιμ. Θα τη μελετήσουμε. Περαστήσανε και τα αυτιά τους εκεί πέρα. Μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Μια ψύχρεμη. Προπονητική πυρηνιά. Ποδοσφαιρική. Ένα-ένα πάω. Τι έγινε. Γιατί. Νάτος. Ένα-ένα πάω. Καλά, μόλις ξεκίνησε. Το 34ο δευτερόλεπτο του πρώτου. Του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Πάουκ ισοφαρίζει. Τώρα θα γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ο αρχηγός, ο Κούτσιας. Εγώ, Κριστιάνο Ρονάλντο. Σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ εδώ. Ο Γεώργιος Κούτσιας, ο αρχηγός. Πρότυπα είναι αυτά. Να κάνει και το. Α, έκανε και το σιου, πώς το κάνει ο Κριστιάνο. Μπάιτ, έκανε. Μύριζε Κριστιάνο, μύριζε. Λοιπόν, δεν το έχει πιάσει ούτε καν η κάμερα, νομίζω. Ναι, δεν πρέπει να το σε live ή δεν πρέπει να το πιάσει. Με το που γύρισε, σούταρε το 9 εδώ, ποιος είναι αυτός. Ο Κούτσιας. Όντως, έτσι το λένε. Ναι, ναι. Α, ωραίο σουτ. Ω, το ευχαριστήθηκε. Εδώ αφήνει η γωνία του τερματοφύλακας. Ο Τέρμα. Τέρμα κάνει. Και αργεί και ο αμυντικός. Είναι μεγάλη αιστεία. Αργεί και το στόπερ να φάνηκε λίγο μεγάλη αιστεία. Λίγο μεγάλη αιστεία μου φάνηκε. Τι όχι, ξέρεις τι, νομίζω ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει την εκτείναξη προς τα δεξιά. Για να φανεί, για να μεγαλώσει το σώμα. Ναι, ναι, ναι. Για να μικρύνει αιστεία στο μάτι σου. Για όσους δεν έχουν εικόνα. Κατάλαβα τι εννοείς, κατάλαβα τι. Για όσους δεν έχουν εικόνα, είναι που είναι το εγκύκλιο της περιοχής, η γραμμή, λίγο πιο δεξιά. Το βερτιό μου μονοκόμμα το διαγώνιο το πιάσε ο νεαρός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. 3-1 πήγε. Ναι. Λοιπόν, έχει δώσει το πέναλτι και περιμένει βάλαμε την goal. Εκτέλεση από τον Γιώργο Ζαγόρα. Βάλαμε τον γκολ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Το λήξαμε. Εις το επανειδήν. Το ανάλυση το περιπρές ανανεώνει το ραντεβού μαζί σας για αύριο στις 2. Είμαστε εδώ όση ώρα υπάρχει αυτός ο ημιτελικός του πρωταθλήματος για την ΚΑΠΑ 15 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το σκορ είναι πλέον στο 1-1. Στο τρίτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε του 40 λεπτού ημιχρόνου. Αναφερθήκαμε στα όλα όσα είδαμε στους χθεσινούς δύο ημιτελικούς. Κάναμε ειδική αναφορά στο βίντεο που υπάρχει και μπορείτε να το δείτε όλοι. Βίντεο ανάλυση του παιχνιδιού του Σάντι Καθόρλα στην αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρσελόνα που έγινε την περασμένη Τρίτη σε αυτό το 4-4 το χορταστικό και όλα όσα έκανε ο Ισπανός μέσος ο οποίος. Μετά από έναν γολγοθά έχει επιστρέψει και προσπαθεί να δείξει όλα όσα τον έκαναν γνωστό στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του και τα λέμε αύριο με το βλέμμα μας στην επερχόμενη αγωνιστική. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλώς.